Γεια σα κύριε Μαρινάκη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε, κύριε Πρόσωπο. Καλημέρα. Ε, Χρόνια πολλά και σε όλου του εορτάζοντε και τι εορτάζουσε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ε, λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε τα θέματα μα. Νούμερο ένα θέμα για του Έλληνε. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δεύτερο. Υπάρχει δηλαδή ασφάλεια, αλλά το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλοι οι Έλληνε είναι το θέμα mm -hmm. τη ακρίβεια. Έστειλε μια επιστολή ο κ. Μητσοτάκη στην κυρία Φορντελάιεν που ζητάει συγκεκριμένα πράγματα. Ωστόσο, ακούω και από την αντιπολίτευση, σου λέμε δεν καταπολεμείται η ακρίβεια πρώτον. Και δεύτερον, αποδεικνύεται ότι όντω εδώ υπάρχει σκροκέρβεια. Προσέξτε. Καταρχά, συμφωνούμε ότι ε, μόνο με επιστολέ δεν καταπολεμείται, καταπολεμιέται η ακρίβεια. Σίγουρα δεν ε, αντιμετωπίζεται με το να τάζει στου πάντε τα πάντα και με λεπτόδυτρα. Αλλά επειδή νομίζω ότι η δική μα δουλειά δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση, αλλά όταν η αντιπολίτευση μα κατηγορεί, πρέπει να απαντάμε με στοιχεία. Ε, η επιστολή ήταν η συνέχεια. Mm -hmm. μιας μια σειρά πρωτοβουλειών που ε, έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο πρόβλημα mm. που αντιμετωπίζει ο κάθε πολίτη, το κάθε νοικοκυριό. Mm -hmm. Ο βασικό μα άξονα πολιτική είναι η αύξηση των εισοδημάτων. Και, Και επειδή κάποιοι ανακάλυψαν ο την Αμερική. Στωρά, ανακάλυψαν έτσι. την Αμερική το 2024. Mm -hmm. ε, ότι πράγματι η Ελλάδα είναι μία από τι χώρε με το χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα, γιατί καταβαραθρώθηκε οικονομικά μετά από μια πολιτική κρίση. Δεν λένε ότι επί των ημερών αυτή τη κυβέρνηση έχουμε καταφέρει, έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε, πολύ μεγάλο δρόμο να διανύσουμε, να είναι η πρώτη χώρα σε αύξηση του, σε ποσοστό αύξηση του πραγματικού κατακεφαλή να Για να το καταλάβουν αυτοί που μα βλέπουν, βρεθήκαμε στα τάρταρα, βρεθήκαμε ε, όχι στο μηδέν, στο μείον τρία, στο τρίτο υπόγειο, και έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια να ανεβαίνουμε, αλλά έχουμε πολλά ακόμα, πολλή, πολλά ακόμα μέτρα να, να περπατήσουμε, να τρέξουμε. Και συγκεκριμένα, είναι μια οικονομία η οποία έχει καταφέρει στα πιο δύσκολα να δημιουργήσει 400.000 θέσει εργασία, να ρίξει την αργία 8%, να αυξήσει 20% το μέσο μισθό. Προφανώ, για να μην τα πω όλα, όλα αυτά δεν αποτυπώνονται τόσο λόγω των τιμών. Mm -hmm. Το δεύτερο το οποίο δεν υπήρχε στη χώρα μα ήταν mm -hmm. ένα ανέκδοτο, ήταν η έλεγχη. Να. Και έχουμε καταφέρει μόνο το τελευταίο χρόνο και κάτι, δηλαδή όλο το 23 και το όσο έχει διανυθεί από το 24, να κάνουμε 44.000 ελέγχου και να επιβάλλουμε 19 εκατομμύρια πρόστιμα. Αυτοί οι οποίοι κουνάνε το δάχτυλο στι πολυεθνικέ, στι εγχώριε εταιρείε. Κυβέρνησαν κατά καιρού. Δεν υπήρχε η έννοια τη ΔΜΕΑ, δεν υπήρχε η έννοια του ελέγχου. Και μην μου πείτε ότι με την εμπειρία που έχετε, δεν έχετε παρουσιάσει κι εσεί κατά καιρού ρεπορτάζ για εικονικέ εκπτώσει. Σε κάθε περίοδο εκπτώσεων. Ναι, ναι. Το τρίτο είναι στοχευμένε παρεμβάσει. Ναι. Εγώ θα έλεγα το εξή. Αντί να αντιμετωπίζουμε με μισήμερα και μικροπολιτικά μια πρωτοβουλία που είναι η πρώτη στην Ευρώπη και η πρώτη από οποιαδήποτε άλλη χώρα, από, από, από οποιαδήποτε άλλη χώρα τη Ευρώπη και η πρώτη πολιτική κίνηση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, α δούμε λίγο την επιστολή. Ναι. Ο κ. Μητσοτάκη δεν είναι ε, δεν είναι η πρώτη ενέργεια που κάνει για την ακρίβεια και δεν είναι η πρώτη ενέργεια που κάνει για να διεθνοποιήσει ένα πρόβλημα. Σίγουρα δεν είναι, αλλά θυμόμαστε πέρσι τι δηλώσει του Πρωθυπουργού για τι πολιεθνικέ ότι θα πατάξουμε τα φαινόμενα τη ασχολοκαιρδία και λένε τώρα οι αντίπαλοι σα ότι προφανώ δεν έγινε κάτι και αναγκάζει τον Πρωθυπουργό να φτάσει και στο Κύριε, μέσο τη επιστολή προ την Ευρωπαϊκή κατά... Ένωση, διότι αυτό το οποίο έλεγε ότι θα πατάξουμε τι πολυεθνικέ και την εσχολοκέρδη κτλ. Καταρχά δεν, έλεγε, δεν έλεγε ότι θα πατάξουμε όχι, τις πολυεθνικές δεν θα, θα Α, ε, εντόπιζε, εντόπιζε ένα πρόβλημα και έλεγε και λέει και συνεχίζουμε να λέμε ότι η χώρα μα δεν είναι μπανανία. Γι' αυτό και εκεί που υπήρχε ασυδοσία και μια ιδιότυπη ασυλία σε αυτέ τι παράνομε πρακτικέ αθέμητη κερδοφορία και αδικαιολόγηση. Άλλο Λεπτός, μέσο θα, θα, εφαρμοστεί. Στην επιστολή αυτή mm. ο Πρωθυπουργό αναφέρεται στο θέμα, περιγράφει συγκεκριμένε περιπτώσει οι οποίε είναι προβληματικέ και σε άλλα κράτη πέραν του δικού μα, mm. πέραν τη Ελλάδα. Αλλά δεν είναι μόνο ένα δικό μα πρόβλημα. Και προτείνει συγκεκριμένε πρωτοβουλίε και σε νομοθετικό, ευρωπαϊκό νομοθετικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο ελέγχων. Mm. Περιγράφονται συγκεκριμένε αθέμητε πρακτικέ. Προσέξτε, γιατί επιλέγει αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Γιατί επίκειται η έναρξη μιας νέας, ενός νέου πενταετούς κύκλου, και βάζει ατζέντα εν ώψη των ευρωεκλογών και τη επόμενη περίοδου. Μαλακή, και καλά κάνει. Με προτάσει. Η ατζέντα των ευρωεκλογών, κύριε Κούτρα, είναι η αναθεώρηση τη ΚΑΠ, Μάλιστα. είναι το κοινό σύμφωνο για την άμυνα, ναι. είναι ένα νέο ταμείο ανάκαμψη όπω τα 36 δι που πήραμε ναι, ναι. και πάνε σε προληπτικέ εξετάσει, στου αγρότε, στα νοσοκομεία. Μάλιστα. Είναι και η ευρωπαϊκή αντιμετώπιση των αθέμητων πρακτικών των πολυεθνικών. Και καλά κάνει. Έτσι πρέπει να κάνει ευρωεκλογέ. Έτσι θεωρούμε εμεί. Και είναι όχι είναι με λάσπη. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Εμεί αυτό που θεωρούμε. Και ειδικά όταν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτε. Ο κόσμο αυτό που λέει είναι πρακτικά τι θα γίνει, ρε παιδιά όμω. Αυτό που αρθέρω. λέει ο κ. Μητσοτάκη με την κυρία Φορντελάιν και πολύ καλά κάνει, θα το δούμε σε ένα χρόνο, σε 7, 8 μήνε, σε 2 χρόνια. Γιατί αυτή είναι η γραφειοκρατία των Βρυξελών. Δυστυχώς. και είναι ένα τα βασικά προβλήματα που πρέπει να λύσουν σε ευρωεκλογέ. Στην επιστολή περιγράφονται και άμεσε ενέργειε. Η άμεση ενέργεια εδώ ποια είναι. Εντάξτε. Γιατί η ΦΠΑ, λέει ο κ. Χατζηδάκη, Παιδιά, δεν κόβουμε ΦΠΑ. Ναι. Παρά το γεγονό ότι ο, ο πρόεδρος πρόεδρο του Συνδέσμου των Βιομηχανιών Τροφίμων του λέει: Εμεί εγγυόμαστε ότι θα φτάσει τον καταναλωτή άμα κόψετε το ΦΠΑ. Πάμε λίγο να δούμε κάποια δεδομένα. Να τα δούμε Μεχάς τα δεδομένα. Καταρχά, να για πούμε να πάμε ότι και σε άλλα θέματα, το ναι, αφήγημα ναι. ότι η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα στην Ευρώπη με βάση τα στοιχεία του Eurostat. Το έχω αυτόν τον πίνακα εδώ. Mm -hmm. Είναι Έλαβες. ο πληθωρισμό με βάση τη Eurostat yeah. σορευτικά όλων των χωρών. Αν δείτε ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σωρευτικά είναι 13,1%. Της Ευρωζώνης είναι 20,4%. Έτσι και της χώρας μας είναι 15,1%. Είναι πολύ το 15,1%. Αλλά, αλλά, δεν είναι είμαστε είναι χαμηλότερα από, από τα δύο μεγέθη. Προσέξτε γιατί το λέω. Αλλά γιατί πρέπει είναι. να απαντάμε στη σπέκουλα. Δεν είμαστε και πρωτοφελτές. Αντιθέτως, στον πρωταθλητ... πρω... θα σας πω, στον πληθωρισμό τροφίμων είμαστε στον Ευρωπαϊκό Μεσόρο. Εκεί έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα, αλλά όχι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Παρ αυτά, επειδή ακριβώ από πολλές από αυτές τις χώρες έχουμε πολύ χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα, η βασική μα πολιτική στόχευση, που την έχουμε ξεκινήσει, δεν την ξεκινάμε ναι. τώρα, είναι η αύξηση των μισθών άμεσα ή έμεσα. Μιλήσατε για φόρου. Ναι. Γιατί για το μέσο μεστό σα είπα. Mm -hmm. Έχει πάει 20% πάνω και ο κατώτατο έχει πάει 28% πάνω. Παραπάνω δηλαδή από τον πληθωρισμό σωρευτικά. Αυτέ οι αυξήσει θα αποτυπωθούν περισσότερο στου πολίτε όταν θα αρχίσουν οι τιμέ να υποχωρούν περισσότερο. Υπάρχει μια σταδιακή αποκλιμάκωση, αλλά ακόμα έχουμε παραμένουμε πρόβλημα. Παραμένουμε σε αυτά τα οποία ήδη έχει κάνει συνεχίζουμε, και λοιπόν, και να δεν περιμένουμε αυξάνουμε... κάτι άλλο. Συνεχίζουμε, το πρώτο που κάνουμε είναι συνεχίζουμε να αυξάνουμε πλέον με έμφαση στα μόνιμα μέτρα, ναι. μειώνοντα την επιδοματική πολιτική, στηρίζοντα τα επιδόματα τα κοινωνικά εννοείται. Αυξήσει συντάξεων, αυξήσει mm -hmm. των μισθών στο μισθό στο δημόσιο, το ξεπάγμα των τριετιών που θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση του mm -hmm. μέσου μισθού. Τώρα, ω προ του φόρου. Σα μιλάω εκπρόσωπο μια κυβέρνηση και στην προηγούμενη κυρίω θητεία τη, που μόνο μείωσε ή κατήργησε φόρου, πάνω από 50. Και στη δεύτερη τετραετία ξεκινήσαμε με την αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειε με παιδιά, mm -hmm. τη μονιμοποίηση μειωμένων ΦΠΑ. και άλλου φόρου. Εμεί θα συνεχίσουμε στη λογική τη αποκλιμάκωση των φόρων με βάση το πρόγραμμά μα. Όπω Αντέχει η ελληνική οικονομία και με ένα κριτήριο, κύριε Κούτρα. Οι πρωτοβουλίε αυτέ πρώτον να είναι κοστολογημένε, όχι να είναι από το ναι. κεφάλι μα, χαρίζω χρέη, χαρίζω οικόπεδα. Γιατί Ποιος εκεί εξελίσσεται. Αυτό. Θυμάστε, εγώ ω δικαστικό αντιπρόσωπο θυμάμαι ένα κόμμα στα πολλά που είχαμε ε, να κατατάξουμε στη σειρά για να έρθουν οι εκλογέ τα προηγούμενα χρόνια. Χαρίζω χρέη, χαρίζω οικόπεδα. Αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση εκεί πάει να οδηγηθεί. Σε μια τέτοια λογική δηλαδή, μαξιμαλισμού. Ή άκουσα το πρόγραμμα Υγεία του ΣΥΡΙΖΑ, το βίντεο που έκανε ο κ. Κασελάκη. Τι λέει ο κ. Κασελάκη, Να μην υπάρχουν ελλείψει φαρμάκων. Μακάρι να μην υπάρχει ούτε η παραμικρή έλλειψη φαρμάκων, θα πω εγώ. Αλλά δεν ξέρει ότι είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα και ευρωπαϊκό πρόβλημα που η χώρα μα το διαχειρίζει. με αλλάξουμε τρόπο. πρέπει να προλάβουμε και τα υπόλοιπα. Λέω ένα παράδειγμα, με καλύτερο yeah. τρόπο λόγω και των γενώσιμων. Mm. Επιστρέφω λοιπόν και λέω το εξή. Πρώτο κριτήριο, να αντέχει η οικονομία. Και εμεί κάνουμε συγκεκριμένε κινήσει αυξάνοντα το εισόδημα των πολιτών. Με συγκεκριμένε πρωτοβουλίε που δεν χρεώνουμε τι επόμενε γενιέ. Και δεύτερον, αυτό να φτάσει στον καταναλωτή. Μες. Πολλά από αυτά που προτείνει η αντιπολίτευση, πρώτον, δεν τα κοστολογεί. Όλα δεν τα κοστολογεί. Και δεύτερον, δεν μα λέει πώ αυτό θα έχει όφελο στον καταναλωτή. Ναι. Απλά κοροϊδεύουν τον κόσμο, με λίγα λόγια. Εμεί ακολουθούμε έναν άλλο δρόμο. Ξέρουμε ναι. ότι είναι πιο δύσκολο είναι πιο συνεπή. Αλλά είναι σταθερό. Και έχει απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Πάμε στο θέμα των, των Σκοπίων είναι να, και των συμφωνιών, οι οποίε θα πρέπει να έρθουν προ κύρωση. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό. Η αντιπολίτευση πάντω επιμένει. Ακούσαμε και κάτι φωνέ ω προ τον κύριο Τσίπρα, ότι θα πρέπει να ζητηθεί συγγνώμη, yeah. ότι είναι σωστή η συμφωνία. Νομίζω ότι το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ζητήσουμε συγγνώμη από τον ΣΥΡΙΖΑ του 19, από τον κύριο Τσίπρα και τη συμφωνία των Πρεσπών. Και δεν έχει καμία Λευτή λογική. Γιατί σα φέρετε να το είπε. Καταρχά, εκεί υπήρξε όπω είπε και ο ίδιο κοπτοραπτική. Αλλά θα σα πω, εγώ τι λέει η κυβέρνηση συνολικά και η ίδια πραγματικότητα. Mm. Έτσι. Mm. Λοιπόν, mm. και αν μια φορά είναι εξοργιστικό το να λέμε ότι πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από το ΣΥΡΙΖΑ του 19, που εν πάση περιπτώσει ω αυταπάτη, ω μια κακή πρόβλεψη, ω μια mm -hmm. άλλη προσέγγιση από εμά, είχε μια λογική για εκείνου αυτό που λέγανε τότε. Εμεί ήμασταν αντίθετοι. Το να έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ του 24. Τη στιγμή που η άλλη πλευρά δεν κάνει ούτε το, το βασικό, το έργα όμνη στην ονομασία. Το πώ λέγεται δηλαδή. Ναι. Αντί να πει Βόρεια Μακεδονία, λέει Μακεδονία. Και η αντιπολίτευση τη χώρα, γιατί είναι αντιπολίτευση μεν, αλλά τη της Ελλάδα δε, τι λέει ω απάντηση στην άλλη πλευρά που δεν δέχεται τα βασικά, εμεί θα πάμε να τα δώσουμε όλα. Δεν λέτε εσεί στη χώρα σα όπω προβλέπει η συμφωνία. Εμεί θα ψηφίσουμε τα πάντα. Δηλαδή, έχουμε απολέσει το ένα όπλο που είναι το ΝΑΤΟ, να απολέσουμε και το δεύτερο όπλο που είναι η διαπραγμάτευση για την ενταξιακή πορεία στην Ευρώπη τη Βόρεια Μακεδονία. Άρα, καθαρι... Άρα δε... ξεκινάμε δε... ότι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ακατανόητη έω ιδιαιτέρω περίεργη. Δηλαδή δεν μπορεί να καταλάβει κανένα λογικό ψηφοφόρο. Δεν, δεν έχει εννοείς? καμία λογική είναι είναι. να είσαι. να είσαι. Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω είναι ε, αντιεθνική. Δηλαδή, τι είναι... Περίεργη, δηλαδή. είναι, αξι... είναι Είναι αξιοπρόσεκτη. Είναι περίεργη στάση. Δεν έχει καμία λογική ε. να έρχεται η άλλη πλευρά και να μην αναγνωρίζει τα βασικά. Και αντί να είμαστε όλοι μαζί στην ίδια σελίδα, συμφωνούσαμε ή όχι με τη Συμφωνία Μες. των Πρεσπών. Εμεί με τη Συμφωνία των Πρεσπών ήμασταν αντίθετοι. Δεν το κρύψαμε, την καταψηφίσαμε. Κάναμε με. πρόταση δυσπιστία στη Βουλή τότε. Αλλά ο τότε αρχηγό αντιπολίτευση και Ενεργεια πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη είχε πει: Αν ψηφιστεί και κυρωθεί, δεν θα μπορεί να ακυρωθεί και αναγκαστικά θα την εφαρμόσουμε. Κύριε... Αλλά προσέξτε, με. το ξαναλέω. Αυτοί είχαν μία πρόβλεψη που φαίνεται ότι διαψεύστηκε ότι το, τα πράγματα θα πάνε καλά και θα προχωρήσουν. Έρχεται η άλλη πλευρά και, και διαψεύδει τα βασικά. Και αυτό που μας νοιάζει ως, ως χώρα είναι να ψηφίσουμε τα πάντα. Άρα δεν θα κυρωθούν σε τα... Σε καμία περίπτωση. Σε καμία δεν, περίπτωση. Σε καμία περίπτωση όσο ισχύει αυτή η κατάσταση. Εμείς, εμείς έχουμε υποσχεθεί... Θα την ότι... επαναδιαπραγματευτείτε τη συμφωνία. Κύριε Κούτρα, επειδή σεβόμαστε τη συνέχεια που έχει το κράτος... Ναι. Μια κακή συμφωνία που δεν τη θέλαμε και δεν τη ψηφίσαμε. Όπως είχαμε πει τότε, υποχρεούμαστε να την εφαρμόσουμε. Δεν αλλά, θα την επαναδιαπραγματευτείτε. Αλλά, αλλά μισό λεπτό. Ναι. Εμείς θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις από τη νέα κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας. Μάλιστα. Επισπεύδοντες και πρόθυμοι περισσότερο από αυτό το οποίο επιτάσσουν οι συνθήκες ει βάρο των ελληνικών συμφερόντων δεν θα γίνουμε. Κύριε εκπρόσωπε, ε, πάμε και στην Τουρκία. Υπάρχει μια δήλωση του κυρίου Ερντογάν, ο οποίο λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα το οποίο δεν μπορούμε να λύσουμε με τον. Ε, αυτό λίγο φαντάζεται. Τι εννοεί ο πρόεδρο, Μήπω. Εμεί λέμε το εξή. Ο ναι. διάλογος διάλογο ε, έχει μόνο θετικά για τι δύο χώρε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πέραν τη διαφορά, τη μοναδική διαφορά που έχουμε και εμεί θέλουμε να επιληθεί επί τη βάση του διεθνού δικαίου, καθορισμό ΑΟΣ και εφαλοκρηπίδας, υπάρχουν και άλλε διαφωνίε. Έχουμε διαφορετικέ ναι. προσεγγίσει στο ζήτημα τη Μέση Ανατολή, ω προ τι είναι για μα η Χαμά, που είναι τρομοκρατική οργάνωση, και τι είναι για τον κύριο Ερντογάν. Εμεί ιστορικά ορθώ και νομικά ορθώ μιλάμε για μουσουλμανική μενότητα, γιατί αυτό, ε, αυτό είναι το σωστό και το διαχρονικό ε, μετά τη συνθήκη τη Λοζάνη. Το γεγονό ότι υπάρχουν διαφωνίε δεν σημαίνει ότι ο διάλογο δεν κάνει καλό. Ο διάλογο κάνει καλό, πρώτον, γιατί αποτυπώνονται οι θέσει μα, δυνατά και καθαρά, χωρί καμία διάθεση υποχώρηση στα κυριαρχικά δικαιώματα. Δεύτερον, γιατί πλέον στα νησιά μα, αντί για παράνομου μετανάστε, υποδέχονται νόμιμου τουρίστε. Ναι. Τρίτον, γιατί δεν έχουμε παραβιάσει. Τέταρτον, γιατί μαζί με την σωστή μα πολιτική φύλαξη των συνόρων και μια νέα διαδικασία απονομή σημεία σύλλου, σε συνδυασμό με το κλίμα διαλόγου με την Τουρκία, έχουν εκμηδενιστεί οι ροέ από τον Εύρο. Και, την, και το Ανατολικό Αιγαίο. Αυτό όλο ναι. αποτυπώνεται και στις δύο πλευρές. Αυτά πάντε δεν, δεν έχουμε. Δεν υποκρύπτει κάτι το οποίο γίνεται εγκρυπτό. Τίποτα δεν γίνεται εγκρυπτό. Και μάλιστα η καλύτερη απόδειξη είναι ότι μετά από τέσσερι συναντήσει οι ελληνικέ θέσει έχουν πλέον αποτυπωθεί με τον πιο σαφή και Μες. καθαρό τρόπο από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Κλείνοντα, κύριε Μαρινάκη, διαβάσαμε το συζητούσαμε με το Γιάννη το πρωί. Διαβάσαμε. Το, το ραδιόφωνο. Mm. Ε, διαβάσαμε μία ανακοίνωση του κυρίου Φάμελο του επικεφαλή κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο είναι βουλευτή τη Θεσσαλονίκη ο άνθρωπο. Ο οποίο λέει ότι αυτά που εξήγηλε ο Μητσοτάκη για το μετρό τα είχε παγώσει ο Μητσοτάκη το 2019. Είμα. Και έρχεται το 2024 να εξαγγείλει αυτά που έχει σταματήσει ο ε, ίδιο το 2019. Επειδή θα ξεχάσουμε για αυτά που ξέρουμε. Εγώ ζήτησα επίση. Και έχει και συγκεκριμένα παραδείγματα το δηλαδή το ο άνθρωπο εδώ. Έτσι. Προσέξτε. Ναι, Ελάτε. Προσεξή. Ελάτε. Προσεξή. Και για τα λεωφορεία και για το και μετρό. Μιλάμε, μιλάμε για έναν καταρχάς, βουλευτή, πέραν τη ιδιότητά του στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. είναι και βουλευτή Β Θεσσαλονίκη. Ναι, Άρα ναι. είναι τη περιοχή. Ναι. Ο άνθρωπο αυτό λοιπόν ήταν ένα από του πολλού που έζησαν την παροδία. Το 2019 γίνονται εγκαίνια με μουσαμάδε. Το 2015 μέχρι το 2019, με βάση τα επίσημα στοιχεία, δεν είχε δοθεί ούτε μισή εντολή στον ανάδοχο, Όχι για εργασία, ούτε για μελέτη. Το 2019, που στη Θεσσαλονίκη που ζει ο κύριο Φάμελο, που εκλέγεται, <Συλίως> γι' αυτό είναι φοβερό ο έμπεγμο, δεν είχε το μετρό, προσέξτε. Δεν είχαν τοποθετηθεί γραμμέ, οι ράγε δηλαδή. <Συλίως> δεν είχαμε ράγε. <Συλίως> είχε παραδοθεί ένα από τα 18 τρένα. Δεν είχε εγκατασταθεί το σύστημα ηλεκτροδότηση και <Συλίως> όλα <Συλίως> τα συστήματα. δεν το πάγωσε ο κύριο Φάμελο. Το 2015-2019 για να συνεννοηθούμε, <Συλίως> ναι. γιατί μιλάμε σε ανθρώπου, ειδικά Θεσσαλονίκη, που έχουν κουραστεί να ακούνε λόγια και θέλουν να δουν έργα. Και θα πάω και στο διατάφτα. Το όπου κυβερνούσε το κόμμα Φάμελου, που εκλέγεται στη Θεσσαλονίκη. Για να καταλάβετε γιατί, πολιτική απάτη μιλάμε συνολικά, όχι προσωπικά για τον κύριο Φάμελο, από αυτό το κόμμα. Δεν είχαμε ράγε, τρένα, ηλεκτρο, ηλεκτρο, ηλεκτρονικό σύστημα. Και το 19 ξεκινήσατε λοιπόν, να έχουμε. η είπατε, ο που και τον λέω, στον ανάδοχο ήταν δύο μήνε πριν τι εκλογέ ναι. του 19. Mm -hmm. Έκτοτε λοιπόν η κυβέρνηση αυτή ολοκλήρωσε μια σειρά αποκολλημένες ενέργειε και διαδικασίε, μελέτε. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τώρα. Τελειώνει και το ζήτημα ε, των ε, ε, εισιτηρίων των ηλεκτρονικών ναι. και όλων των Πότε σχετικών. Πότε θα δουλέψει. Νοέμβριο το 24. Ναι. Όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, οι Θεσσαλονικοί θα έχουν μετρό. Και βέβαια δεν είναι αυτό να πανηγυρίζουμε, γιατί απευθυνόμαστε σε πολίτε μια πόλη και ευρύτερα όλοι όσοι πηγαίνουν ναι. στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει δεχθεί το μεγαλύτερο εμπνευμό. Φτα... Αλλά, αλλά, πολύ. το, 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 το ε, ολοκληρώνω τουλάχιστον ας ασηγήσουν αυτοί οι οποίοι έκαναν ένα από τα πολλά επεισόδια της μεγαλύτερης κοροϊδίας, το συγκεκριμένο μετά τα μεγαλύτερα. Γεια σας κύριε Μαρινάκη. Τουλάχιστον σε αυτούς που το ολοκληρώνουν. Καλημέρα κύριε να Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε γύριο, πάρα γιατί πολύ. Ευχαριστούμε με και Ευχαριστούμε με Ευχαριστούμε πάρα